Επιστροφή στα δικά μας και σε κλειό καύσωνα ολόκληρη η χώρα κυρίες και κύριοι. Πάνω από 43 βαθμούς θα έχουμε το Σαββατοκύριακο σε Θεσσαλία, Αττικοβιωτία και Πελοπόννησο. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο μετρολόγος μας μαζί μου στο στούντιο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο αυτό το οποίο ήδη κλέαρχε επηρεάζει όλες τις περιοχές της χώρας μας. Ακριβώ, Λίνα, έναν από του πιο ισχυρού καύσωνε των τελευταίων 30 ετών αναμένεται να ζήσουμε τι επόμενε ημέρε στη χώρα μα. Χαρακτηριστική εικόνα που παίρνουμε από τον πρώτο μα χάρτη, που βλέπετε Χαρακτηριστικά τις πολύ θερμές αέριες μάζες με το βαθύ κόκκινο χρώμα να ξεχύνονται και να καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της νοτιας νότιου νότιο-ανατολικής Ευρώπης, επηρεάζοντα βέβαια και τη χώρα μας. Και όπως πολύ ζωστά σημείωσε, ο υδράργυρος θα ανέβει κοντά στους 43 με 45 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα το διάστημα Παρασκευή και Τρίτη τη επόμενη εβδομάδα. Πάμε όμω να δούμε δεικτικά σε κάποιε περιοχέ που αναμένεται να έχουμε τι πιο υψηλέ θερμοκρασίε. Κυρίω προ τη Βόρεια Ελλάδα, στο Κυλκή, βλέπετε, μάλλον στι Σέρε, θα έχουμε κοντά στου 41 βαθμού Κελσίου. Στην Πέλα, ο Ιδράργο επίση θα προσεγγίσει του 41 βαθμού. Στην Κόνιτσα, θα είμαστε κοντά στου 40 βαθμού. Και στη Λάρισα, η θερμοκρασία θα προσεγγίσει ακόμη και του 44 βαθμού Κελσίου. Λίγο τώρα πιο νότια, μπορούμε να δούμε ότι και στην περιοχή τη Λαμία, αλλά και στο Αγρίνιο θα κάνει πολύ ζέστη. Ο Ιδράγυρο θα προσεγγίσει στου 43 με 44 βαθμού και προ την νότια ε, υπηρετική χώρα θα δούμε τον Ιδράργο στου 42 με 43 βαθμού Κελσίου, όπω επίση και στον πύργο Ηλία αλλά και στο Άστρο Χινουρία. Ακόμη όμω και στην Κρήτη, βλέπετε χαρακτηριστικά στην νότια Κρήτη στι μοίρε Ηρακλείου θα δούμε τη θερμοκρασία κοντά στου 42 βαθμού και στη Λίνδο επίση 42 βαθμού Κελσίου. Πολύ ισχυρό το κύμα Κάρσονα. Δεν θα πέφτει η θερμοκρασία πολύ κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Θα έχουμε βέβαια και τα μελτέμια μέσα στο Αιγείο που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιά. Και δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο, κλέαρχε, η διάρκεια του καύσωνα. Ακριβώ, Λίνα, αυτό είναι το πιο, το πιο ανησυχητικό κομμάτι τη όλη υπόθεση. Δηλαδή θα κρατήσει 7 με 10 ημέρε, λειτουργεί αθρηστικά στον ανθρώπινο οργανισμό και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ετοιμότητα από όλου μα. Και ετοιμότητα από όλου και λόγω των ανέμων υπάρχει αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιά. Ευχαριστώ πολύ.